Μια τρομερή ιστορία θα αναφέρουμε σήμερα, η οποία δείχνει στον τρομερό πόλεμο τη Ουκρανία μαχητέ και από τι δύο πλευρέ, οι οποίοι γράφουν πολεμική ιστορία με το αίμα του. Αυτό το κεφάλαιο ανήκει αποκλειστικά σε αυτού που πολεμούν κάτω από αντίξωε συνθήκε, υπερασπιζόμενοι τα δικά του ιδανικά, γινόμενοι οι ίδιοι παράδειγμα για του υπόλοιπου. Ένα τέτοιο πολεμιστή, με ολόκληρη την έννοια του λόγου από την πλευρά των Ρώσων, ήταν ο στρατιώτη του 488ου συντάγματο, πεζικού Αλεξάνδρου Μάλτσεφ. Ο στρατιώτη αυτό, με περίσσιο θάρρο και εφευρετικότητα, το βλέπουμε σε ένα βίντεο να καταλαμβάνει μόνο του, το τονίζουμε αυτό, μία Ουκρανική τάφρο στι 10 Μαρτίου 2023, ενώ ίδιο σκοτώθηκε πριν από τέσσερι μέρε. Ο Μάλτσεφ σύρθηκε σαν φίδια θέατο από του Ουκρανού στρατιώτε, ω που έφτασε σε απόσταση βολή από αυτού, εξοντώνοντά του και συλλαμβάνοντα εχμαλό σε μια προσπάθεια να διακοπεί η ρωσική προέλαση, είχαμε την αποστολή φάλαγγα στρατιωτικού εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία προ την κατεύθυνση του Μπαχμούτ. Η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανίας ανακοίνωσε την πρόθεσή τη να ενισχύσει την άμυνα του Μπαχμούτ, γι' αυτό έγινε γνωστό ότι ο Ουκρανικό στρατό ξεκίνησε μια ενεργή μεταφορά όπλων στην περιοχή τη πόλη. Αυτό μεταξύ άλλων αποδεικνύεται από πολυάριθμα καρέ βίντεο που καταγράφουν τις στιγμές με τη μεταφορά τεθωρακισμένων οχημάτων, αρμάτων μάχης και τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού, γεγονός που επιβεβαιώνει προηγούμενες αναφορές ότι ο Ουκρανικός στρατός μπορεί να προσπαθεί να αντεπιτεθεί και να χτυπήσει τα πλευρά, κάτι που απαιτεί ενίσχυση στο Αρτεμόβσκ. Προκειμένου να αποτραπεί η μετάβαση της πρωτοβουλίας στον Ουκρανικό στρατό, δηλώνουν πηγέ στη Ρωσία. Οι Ρώσοι σύμφωνα με τη Βάγνερ είναι 2,5 χιλιόμετρα από το Τσάσοφ Γιάρ. Ο νέο χάρτη του Μπαχμούτ μα δείχνει ότι τα ρωσικά στρατεύματα τη Βάγνερ απέχουν 2,5 χιλιόμετρα από το Τσάσοφ Γιάρ. Η ανακοίνωση είναι τη Βάγνερ και αναμένουμε επίσημη επιβεβαίωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα. Κοντά στην Αντβίνκα, Ρώσοι στρατιώτε των ειδικών δυνάμεων εξουδετερώσαν μαχητέ των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία και κατέλαβαν ένα όχυρο στον Νικολάη Γκριτσενκό. Οι Ρώσοι κομμάτω νίκησαν τον εχθρό από τι θέσει του και κατέλαβαν το προπύργιο τη Δημηρία. Κατά τη διάρκεια τη επιχείρηση, καταλήφθηκαν εκτοξευτέ χειροβομβίδων, ATGM, χειροβομβίδε και εξοπλισμό. Αναφέρουν πηγέ. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.